Κάτι και μετά θα πάμε να κλείσουμε με τον κύριο Ρουσόπουλο. Νομίζω ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή υποπίπτουν στον πειρασμό να εργαλειοποιήσουν μια κατάσταση υγειονομικής διαχείρισης που ήταν κατά κοινή ομολογία πετυχημένη. Και το λέω αυτό γιατί ενώ ο κύριος Τσιόδρας μας αποχαιρέτησε με πολύ πετυχημένη νομίζω παρουσία και διαδρομή, και αντί να κοιτάμε την επόμενη μέρα που αυτή τη στιγμή η οικονομία είναι το μείζον ζήτημα, πολλές φορές τα στελέχη της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας ανατρέχουν στην πετυχημένη υγειονομική διαχείριση που κανένας δεν το αμφισβητεί, αλλά τώρα είμαστε σε μια διαφορετική φάση. Και καλό θα είναι αυτό να μην το χρησιμοποιούμε. Και γιατί το λέω αυτό? Εγώ δεν νομίζω ότι το σύνολο της κυβέρνησης από τις 18 Μαρτίου μέχρι σήμερα ασχολήθηκε με τη υγειονομική διαχείριση, εκτός αν τα υπόλοιπα υπουργεία παρέλυσαν. Και θα μιλήσουμε παραδείγματα. Επιστρεπτεία προκαταβολή. 33 ψηφίζεται, βγαίνει υπουργική απόφαση μετά από 25 μέρες, πάνε τα χρήματα μετά από 2 μήνες. Αύριο, το ξέρω ο κ. Ζωσόπουλος, είναι πολύ συνεπής και νομιμοβουλευτικός, ψηφίζουμε την BNP, όπου προβλέπεται έκδοση υπουργικής απόφασης για ομόρυθμες, ετερόρυθμες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Από 13 Απριλίου, σήμερα έχουμε 28 Μαΐου, δεν έχει εκδοθεί αυτή η απόφαση. Επίσης, όσον αφορά τη φορολόγηση με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, έχει προαναγγελθεί από το Φλεβάρι, αύριο ψηφίζεται η παράταση υπουργική απόφαση που να το ρυθμίζει, δεν έχει εκδοθεί ακόμα σήμερα που μιλάμε. Αλλά αύριο ερχόμαστε να ψηφίσουμε να λειτουργεί στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα τις Κυριακές με νόμο, γιατί στην υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κύριε Ρουσόπουλε, όταν προσέφυγε η ΕΣΕ στο Συμβούλιο Επικρατείας, θα είναι ανοιχτό τις Κυριακές. Ακριβώς επειδή ήταν διάτρητη και ήταν σίγουρο ότι η προσφυγή της ΕΣΕ θα γίνει αποδεκτή, αύριο η υπουργική απόφαση έρχεται υπό τη μορφή νόμου κόντρα σε όλους τους επαγγελματίες και τους οργανωμένους και την ΕΣΕΙ και τη ΓΕΣΕΒΕ και όλους τους φορείς, χωρίς να υπάρχει διαβούλευση και συζήτηση. Τράπεζες. Εσείς λέτε καλόπιστα ότι παίζετε τις τράπεζες. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Εμείς κάναμε ερώτηση, κύριε Ρουσόπουλο, για τις προμήθειες των τραπεζών. Δεν θα πω για τους υπουργούς σας που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι οι τράπεζες είναι μικρές ή οι χρώσεις είναι μικρές και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα πω την επίσημη απάντηση που εμείς κάναμε ερώτηση στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση δεν απαντάει και μας απαντάει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών επισήμως το χαρτί αυτό μέσω της Βουλής, που λέει ότι οι χρώσεις δεν είναι υψηλές την ίδια στιγμή που ξέρετε ότι με την ιστορία των δανείων τώρα ανακαλύπτει η κυβέρνηση ότι δεν πάνε στην πραγματική οικονομία και την ίδια στιγμή που το νέο πτωχευτικό πλαίσιο και την προστασία πρώτης κατοικίας, αντί να το συζητήσουμε στη Βουλή που το κίνημα αλλαγής κατέθεσε πρόταση και όλα τα κόμματα συμφώνησαν πριν της Νέας Δημοκρατίας, αντί η συζήτηση για το νέο πτωχευτικό και την προστασία πρώτης κατοικίας να γίνεται σε πολιτικό επίπεδο και στη Βουλή που ζητάνε και οι επαγγελματικοί φορείς, αυτή τη στιγμή γίνεται μεταξύ της κυβέρνησης, των τραπεζών και των θεσμών. Άρα, εδώ η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει με ποιους είναι και ποιους εκπροσωπεί. Δεν μπορεί να λέει ότι άρα πιέζει. Το πρόβλημα είναι η πολιτική η οποία δεν αλλάζει τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ, λέω δύο πράγματα, κύριε Σουμελίδη. Λέω καθυστέρηση μεγάλη στη λήψη αποφάσεων που θα μπορούσαν να τονώσουν μια τραυματισμένη οικονομία και αυτό κοστίζει. Και είπα τρία παραδείγματα, θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή η ρευστότητα θα πρέπει να δοθεί με τους όρους του ελληνικού δημοσίου και του κράτους. Και όχι με τους όρους τους χρηματοπιστωτικούς μόνο. Και οι τράπεζες να βάλουν τους όρους, γιατί προφανώς τα λεφτά θα πάνε από τις τράπεζες, αλλά δεν γίνεται αυτή η κατάσταση συνεχιστεί. Και να γίνεται μόνο μια συζήτηση και μια πολιτική που καθορίζεται αμιγώς από τις τράπεζες. Αυτή είναι η διαφορετική μας προσέγγιση. Και γι' αυτό ακριβώς εδώ και καιρό φωνάζουμε και λέμε ότι τονώστε μια τραυματισμένη οικονομία, στηρίξτε αυτούς που έχουν ανάγκη, που είναι οι μικρομεσαίοι που άντεξαν 10 χρόνια κρίσης, που άντεξαν 5 χρόνια υπερφορολόγησης με την προηγούμενη κατάσταση και έμειναν όρθιοι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να οδηγηθούν στον οικονομικό θάνατο επειδή χρωστάνε στις τράπεζες 3 μήνες. Και αυτό είναι πολιτική απόφαση, δεν είναι οικονομική εξέλιξη. Και πολλά άλλα παραδείγματα που δυστυχώς αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει σχέδιο για να στηρίξει πραγματικά τους μικρομεσαίους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή τους αφήνει σαν φυσική επιλογή ουσιαστικά να οδηγηθούν στο κλείσιμο, χωρίς καμία επιλογή.